Welcome to Greece. Yes, thank you. For the third time here. No, I'm here for the seventh. You're here, you're... In Greece, I'm for the seventh time. I like Greece very much. Ο πάγος λιώνει και η Μόσχα είναι ζεστή σήμερα, έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα οι 29 βαθμοί δεν ξενίζουν τους Ρώσους που ακολουθούν τον Αλεξέη Μίλλερ στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο άνθρωπος σκιά του αντιπροέδρου της Γκάζπρομ. Εκτελεί ό,τι του πει ο Αλεξέη Μίλλερ. Μέγαρο Μαξίμου, τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια μεν, διακριτικά δε. Ο Αλεξέη Μίλλερ με τα στελέχη της Γκάζπρομ διαβαίνουν το κατόφλι του Μαξίμου. Τους περιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η συνάντηση είναι σε πολύ καλό κλίμα. Ο Σίμος Κεδίκογλου, που μιλάει άπτεστα ρωσικά, χαιρετάει και ασπάζεται τον πολυτιμότερο ίσως άνθρωπο του Βλάντιμιρ Πούτιν. Στις 11:30 ο Αλεξέη Μίλλερ, ο αντιπρόεδρος της Γκάζπρομ, έφτασε στο Ελευθέριο Βενιζέλος και μία ώρα αργότερα, στις 12:30, έφτασε εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολουθούμενος από υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού. Μαζί του και ο νομικός του σύμβουλος, που είναι Αμερικανός. Αμερικανός και εξειδικευμένος στις διεθνείς συμβάσεις, ο σύμβουλος των Ρώσων. Έχει διαβάσει από το πρωί όλο τον ελληνικό τύπο που είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά. Το πρώτο θέμα είναι η επίσκεψη του Αλεξέη Μίλλερ, στην οποία και ο ίδιος μετέχει. Τον δεσμεύει το απόρριτο, μας μιλά μόνο για ό,τι του επιτρέπεται. Maybe you... What's the gift? Μυστικότητα και σε αυτό, ο άνθρωπος του Αλεξέη Μίλλερ απανταχού παρών κουβαλάει το δώρο του αντιπροέδρου της Γκάζπρομ προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι δώρο όμως θέλει να αγοράσει ο Αλεξέη Μίλλερ? Τη ΔΕΠΑ, τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. Αγκάθια που πρέπει να βγουν σύμφωνα με τους Ρώσους. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής των 180 με 200 εκατομμυρίων ευρώ. Καθώς και η αποπληρωμή των χρεών που επιβαρύνεται η ΔΕΠΑ και φτάνουν 440 εκατομμύρια ευρώ. Είναι καλοδεχούμενη. Για μας, σαν τα ΙΠΕΔ, ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του τιμήματος από την πώληση των μετοχών της ΔΕΠΑ. Οι Ρώσοι είναι ένας ισχυρότατος επιχειρηματικός παράγων. Οι Ρώσοι είναι σκληροί διαπραγματευτές. Άλλο τόσο είμαστε κι εμείς. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι Ρώσοι, μετά το ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά στο Αζερβαϊτζάν, ξέρουν ότι μπορεί να μην τα πάρουν όλα, αν και τα θέλουν όλα. Ξέρουν ότι αντίπαλο δέος για την έτερη ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τον ΔΕΣΦΑ, είναι και η κρατική αζέρικη ΣΟΚΑΡ. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι η δουλειά του. Τα γεωπολιτικά παιχνίδια, το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί αποφάσεις της κυβέρνησης και όποιος μας δώσει το καλύτερο, το υψηλότερο τίμημα, αυτός και κερδίζει και βεβαίως κάτω από τους νόμους του κράτους μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους Ρώσους η ΔΕΠΑ και ο ΔΕΣΦΑ είναι μόνον η αρχή, το πρώτο επενδυτικό τεστ στα ενεργειακά της Ελλάδας, καθώς ο διακαής πόθος τους είναι η ΔΕΗ, που θα ιδιωτικοποιηθεί έως το 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλουν να αγοράσουν τη μικρή ΔΕΗ που θα δημιουργηθεί, αλλά και το 17% από το ποσοστό που θα ιδιωτικοποιηθεί. Θέλουν να φτιάξουν ρώσικες μονάδες φυσικού αερίου, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Ο καιρός γάρε γκίσε στην. Σε 8-24 ώρα άλλωστε, οι Ρώσοι, όπως και οι υπόλοιποι 4 ενδιαφερόμενοι για τη ΔΕΠΑ και το ΔΕΣΦΑ, οφείλουν να έχουν καταθέσει τις δεσμευτικές προσφορές τους.